There is a time in your life where you leave your soul. There is a time in your life when you take a journey where you leave your heart and soul. Ουγκάντα λοιπόν, ίσως από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, μια περιοχή όπου πονάει και μια περιοχή την οποία επισκέφθηκε μια παρέα κριτικών, μια παρέα κριτικών η οποία πήρε την απόφαση μόνη της, αυτή η παρέα, να πει πάμε, πάμε να προσφέρουμε πώς και γιατί. Και έχουμε σήμερα στα χέρια μας αυτό το υλικό. Είδατε μόνο ένα πολύ μικρό μέρος από ένα βίντεο που έχει φτιάξει αυτή η παρέα, από όσο υλικό μάζεψε από την Ουγκάντα, από τις ημέρες που πέρασαν εκεί, στα σχολεία, στα ορφανοτροφία.
Μέρες που τους συγκλώνησαν και τους έκαναν να αφήσουν εκεί την καρδιά τους. Γι' αυτό και ο τίτλος, να τους καλησπερίσω. Καλησπέρα. Έχουμε καλησπέρα. Κοντά μας τον κύριο Κωνσταντίνο Κολυμπιανάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τον κύριο Γιάννη Σιφάκη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Μπάμπη Παντερή. Καλησπέρα και σε εσάς. Κύριε Κολυμπιανάκη, βλέποντας το βίντεο, βλέπουμε λοιπόν μία παρέα ανθρώπων, πέντε, αν δεν κάνω. Είναι άλλα δύο κορίτσια. Άλλα δύο κορίτσια. Φτάνετε στην Ουγκάντα, αλλά πριν φτάσουμε στο τι κάνατε εκεί, θέλω να μου πείτε πώς μπήκε αυτή η ιδέα. Να πείτε ότι εμείς θα πάμε, θα βοηθήσουμε και θα κάνουμε ό,τι την μπορούμε. Την ιδέα περισσότερο την βγάλαν τα παιδιά, ο Μπάμπης και ο Γιάννης, και εμείς όλοι βοηθήσαμε μετά, ώστε να μαζέψουμε όσα περισσότερα χρήματα μπορούσαμε. Mm-hmm. Θέλαμε να πάμε με όσο περισσότερα μπορούσαμε να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Και έτσι κάναμε κάποιες δράσεις. Ότι ξεκινήσαμε σχεδόν ένα χρόνο πιο πριν. Γούρια τα Χριστούγεννα, λαμπάδες την Πρωτοχρονιά, φτιάχναμε εκεί πέρα η γυναίκα του Γιάννη. Διάφορα. Κάναμε μια λαχιοφόρο, μαζέψαμε δώρα. Ήταν και όμορφη εμπειρία και αυτή βέβαια. Mm-hmm. Πρίξαμε τους πάντες. Δηλαδή όλους τους φίλους μας, τους συγγενείς μας, λέγαμε δώσε. Έξιζε τον κόπο νομίζω. Και γι' αυτό θέλαμε όσο γίνεται να το δείξουμε κιόλας, mm-hmm. ότι η προσπάθεια που κάναμε και ό,τι έδωσε ο καθένας. Έπιασε τόπο. Ναι, ήταν φανταστικά. Δηλαδή δεν μπορώ να συγκρίνω. Το σκέφτομαι το ότι ζήσαμε εκεί πέρα και θα ήθελα να το ζήσουν και άλλοι. Να το ζήσουν και άλλοι. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Είναι πολύ όμορφο να το κάνει κάποιος. Κύριε Σιφάκη, είπε ο κύριος Κολυμπιανάκης ότι είναι η ιδέα περισσότερο εσάς των δύο. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς γεννήθηκε όλο αυτό. Πώς μπήκε η σπίθα και έγινε φωτιά, για να το πω έτσι. Ναι. Ήταν σε ένα προηγούμενο ταξίδι στην Τανζανία που είχα πάει με τη σύζυγό μου για λόγους αναψυχής. Mm-hmm. Και οι εικόνες που είδα εκεί πέρα με συγκλώσαν τόσο πολύ που αποφασίσαμε, ναι, μεν περάσαμε καλά, είδαμε υπέροχα τοπία, αλλά δεν μπορούσαμε να κλείσουμε τα μάτια μας στην πραγματικότητα που όλοι γνωρίζουμε λίγο πολύ. Στη φτώχεια και τη δυστυχία. Ναι, αλλά όταν το δεις από κοντά είναι διαφορετικό. Οπότε πείσμωσα πάρα πολύ και λέω, όχι, από μόνος μου, χωρίς καμία οργάνωση, χωρίς κανένα τίποτα, μαζεύοντας μια καλή παρέα. Mm-hmm. Τα δύο κορίτσια ήταν η Στέλλα Σαΐτη και η Σοφία Μουλακάκη, δυστυχώς δεν μπορούν να είναι μαζί μας. Με σύμμαχο και τη γυναίκα μου, πάντα σε όποια μου απόφαση είναι το στήριγμά μου. Κάναμε μεγάλο αγώνα για να συγκεντρώσουμε αυτά τα λεφτά και κόντρα σε όλες τις καχυποψίες όλων των ανθρώπων. Που καταλαβαίνετε σε τέτοιες περιπτώσεις, ο άλλος υποπτεύεται ότι τι θα κάνει τα χρήματα και μπορεί να πληρώσει τα δικά σας εισιτήρια. Και καταλαβαίνετε, ακούσαμε διάφορα. Ναι, γιατί δεν είστε κάποιο σύλλογο. Είστε μεμονωμένα πρόσωπα τα οποία. Στα οποία μπήκαμε σε συναδέρφους, σε φίλους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα καταφέραμε. Για να πω την αλήθεια, το ποσό ξεπέρασε τις δικές μου προσδοκίες. Mm-hmm. Και ήταν απόλυτα επιτυχία στο ταξίδι. Mm-hmm. Κύριε Παντερή, χρειάζεται και μια πολύ συγκεκριμένη οργάνωση όλου αυτού του ταξίδιου. Είτε σε ό,τι έχει να κάνει τη δικιά σας την προσωπική ασφάλεια, είτε έχει να κάνει με έγγραφα, είτε έχει να κάνει με ανθρώπους τους οποίους αναζητήσατε εκεί να έρθετε σε επαφή για να τους βρείτε και με ποιους ήρθατε σε επαφή εκεί. Αυτό έγινε πριν καν φτάσουμε εκεί. Mm-hmm. Είχαμε πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμασταν, ποιον θα συναντήσουμε εκεί. Από εδώ φυσικά χρειάστηκε να κάνουμε κάποια εμβόλια για να είμαστε ασφαλείς. Απευθυνθήκαμε στο υγειονομικό τμήμα, κάναμε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν. Όταν φτάσαμε εκεί, όντως μας περίμεναν οι άνθρωποι που είχαμε κανονίσει. Είχαμε μαζί μας ένα φύλακα άγγελο, ένα ντόπιο από εκεί, ο οποίος σπουδάζει κιόλας στην Κύπρο με υποτροφία, μιλάει ελληνικά, mm-hmm. και ήταν μαζί μας σε όλο το ταξίδι και τον ευχαριστούμε κιόλας στο ΣΥΜΟ. Μας βοήθησαν αρκετά. Τους βοήθησαν αρκετά. Ναι, ναι. Πάτε, κύριε Κολυμπιανάκη, λοιπόν εκεί. Έχετε μαζέψει ό,τι μπορούσατε, σε ό,τι έχει να κάνει με την βοήθεια την οποία θέλατε να προσφέρετε στα παιδιά αυτά. Πρώτη εικόνα, πρώτο συνέστημα, τι πρώτο αντικρίσατε, γιατί έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα μεγάλο σοκ όλο αυτό. Κοίταξε, όταν είσαι στο αεροδρόμιο και σε περιμένουν 5-6 μαντραχαλάδες, με λάθος το όνομά του γραμμένο. Αλλά ήταν. Όλοι ήταν. Γίναμε μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Δηλαδή, ο Σίμος, αυτός που λέμε, ήταν ένα άτομο φανταστικό. Τα πάντα μας. Φοβότανε για μας. Για οτιδήποτε. Δηλαδή δεν μ' άφηνε να κατέβω το αυτοκίνητο μερικές φορές. Υπήρχαν κινδύνοι και ήθελα να σας προστατεύσει. Ναι, μην μας απαγάγουν. Δεν είναι, μην φοβάται κανείς να πάει. Ήξερε ότι κρατούσαμε κάποιο ποσό. Αυτός ήταν πολύ επιφυλακτικός. Ναι, πρέπει να προσέχουμε. Ναι, και δεν ζητήσανε τίποτα για αυτούς. Εννοείται ότι πηγαίναμε και φαγητό μαζί, όλα αυτά. Ήμασταν σχεδόν 20 ώρες το 24ωρο μαζί. Mm-hmm. Ήταν όλα ωραία. Κ.
Κύριε Σιφάκη, πιο δυνατή εικόνα από όλες αυτές που εμείς βλέπουμε ένα πολύ μικρό κομμάτι των όσων ζήσατε, γιατί μείνατε σχεδόν μία εβδομάδα μαζί με αυτά τα παιδιά, με αυτά τα χαμόγελα τα οποία εμείς τα βλέπουμε τώρα χαμογελαστά, αλλά είναι παιδιά τα οποία υποφέρουν στην καθημερινότητά τους. Για να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είδα παιδιά να υποφέρουν. Είδα παιδιά να στερούνται πολλά πράγματα, αλλά όχι να χαμογελάνε, να χαμογελάνε πιο πολύ από τα παιδιά εδώ πέρα που έχουμε, να μην ζητάνε τίποτε. Έχω ζήσει σε ταξίδια μου να κοιτάνε παιδιά τα παπούτσια μας, για παράδειγμα, αλλά εκεί δεν το έζησα αυτό. Ενώ τα περισσότερα δεν είχαν παπούτσια, ήταν όμως πάρα πολύ χαρούμενα και ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένα αυτό το λίγο που τους δίναμε, ένα τετράδιο και ένα μολύβι. Η πιο δυνατή στιγμή για μένα ήταν ένα 11χρονο αγόρι, ο Τζιοβάνι, ο οποίος έμεινε χαραγμένος στην καρδιά μου, λέγοντάς μου ότι αγαπάει πάρα πολύ το σχολείο, ότι ήθελε να μάθει πάρα πολύ πράγματα για τη χώρα μου και δείχνοντας του φωτογραφίες ενθουσιαζόταν. Ξέραν την Ελλάδα? Όχι, δεν την ξέραν, ασφαλώς. Ήθελε να μάθει και τη γλώσσα μου, ήθελε να μάθει νέα πράγματα. Και ήταν η πρώτη φορά που συναντώ ένα παιδί που μου λέει ότι αγαπάει το σχολείο και αυτό που κάνει, και ήταν να μην είχε οικογένεια. Και εκείνο που με σώκαρε πιο πολύ, ότι ένα παιδί αποκομμένο από τον έξω κόσμο, όμως γνωρίζει ότι μου λέει: θα ήθελα κι εγώ να είμαι άσπρος και να έχω ίσια και μακριά μαλλιά. Και του λέω: γιατί το λες αυτό? Μου λέει: είναι πιο καλά να είσαι άσπρος. Ένα παιδί που δεν έχει αντίληψη του έξω κόσμου, γιατί δεν υπάρχει τηλεόραση και αυτά, γνωρίζει πόσο τη διάκριση που υπάρχει και ότι οι άσπροι έχουν καλύτερες συνθήκες ζωής. Βέβαια, κατά ψέματα δεν έχουμε ξεπεράσει αυτούς τους διαχωρισμούς. Κύριε Παντελή, εσείς πιο συγκλονιστική στιγμή από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε? Σίγουρα όταν την πρώτη μέρα που φτάσαμε στο πρώτο ίδρυμα, στον Πόμπο, όταν άνοιξε η πόρτα και δεκάδες παιδιά τρέχανε κατά πάνω μας, ήταν συγκλονιστικό. Και στο δεύτερο ίδρυμα που πάλι μας περίμεναν, που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα εκεί, στο Μόντε, όμως και εκεί η αγάπη που νιώσαμε ήταν συγκλονιστική, δεν περιγράφεται. Ακόμα και τώρα που βλέπω τα βίντεο, συγκινούμε, είναι φοβερά. Είναι πολύ λογικό να συγκινήσουμε. Τα παιδιά όντως μπορεί να στερούνται πράγματα, αλλά τα χαμόγελά τους ήταν πραγματικά γνήσια. Γνήσια χαμόγελα. Και με πόσο λίγο πράγματα γίνανε ευτυχισμένα ακόμα περισσότερο, έτσι όπως το λέτε και εσείς, κύριε Σιφάκη, αυτά τα παιδιά. Κύριε Κολυμπιανάκη, το ορθόδοξο στοιχείο, τι θέση έχει? Τους δίνει πολύ βοήθεια. Ουγκάντα, ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά όλα τα παιδάκια από εκεί ζουν. Δηλαδή, από εμάς, από την Ελλάδα, τους στέλνουν όλες τις προμήθειες που χρειάζονται. Κάποια ελάχιστα χρήματα εννοείται. Γιατί 364 μέρες το χρόνο τρώνε μόνο καλαμποκάλευρο όλα αυτά τα παιδιά. Και μία φορά το χρόνο της μεταμορφώσεις που γιορτάζει η εκκλησία που είναι στον Πόμπο, τρώνε κρέας. Οπότε τα παιδιά βέβαια είναι ευχαριστημένα, είναι χαρούμενα, θέλουν να εκπαιδευτούν. Γι' αυτό τους προσφέραμε κι εμείς και ένα λάπτοπ, τους πήγαμε, τους είχαμε περάσει χιλιάδες βιβλία μέσα, μαθηματικά, φυσική, διάφορα, και έναν προτζέκτορα, για να μπορούν να εκπαιδευτούν. Γιατί η εκπαίδευση είναι η βάση. Οπότε ίσως μπορεί να κάνουν μετά στη ζωή τους. Αν δεν εκπαιδευτούν, δεν θα μπορέσουν να προχωρήσουν. Κάνατε και κάποια βάφτιση στην Ουγκάντα. Ναι, το είχαμε σκοπό αυτό. Η αλήθεια, είχα συναντηθεί με τον Πάτερ Αντώνιο. Ναι. Όπου κανόνισε. Ο Πάτερ Αντώνιος, να πούμε ότι είναι εκεί. Βρίσκεται ναι, εκεί. Ο Πάτερ είναι εκεί, ναι. Και έρχεται κάθε χρόνο βέβαια στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί έχει άμεση σχέση όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με την Κρήτη. Και με την Κρήτη. Σας είπα ότι τελείωσε την ιερατική σχολή στα Χανιά. Μιλάει άπταιστα ελληνικά, βέβαια. Είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και για όλα όσα έχει κάνει εκεί πέρα. Πραγματικά ο άνθρωπος έχει κάνει εκπληκτική δουλειά πάνω σε αυτά τα παιδιά. Ο Σίμος, το παιδί που μας βοήθησε, που σας είπα, είναι ένα παιδί που το έχει βρει στον δρόμο. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Σίμο και τον περιμένω να έρθει και το Πάσχα να τον φιλοξενήσουμε, να του δείξουμε τι θα πει κριτική φιλοξενία. Ναι, η βάφτιση ήταν πάρα πολύ δυνατό συνέστημα. Όχι όπως τη φαντάζεστε ή όπως έχετε δει να γίνεται εδώ πέρα, με πολύ απλά μέσα. Είναι εδώ και τα πλάνα που βλέπουμε, ναι, έτσι. Πολύ. Ο Σίμος τραβάει εδώ πέρα. Να το πούμε. Του είπα να μην αλλάξει επάγγελμα. Βάφτιση πόσων παιδιών, ένα παιδάκι? Τέσσερα. Τέσσερα και είμαστε και οι πέντε γονείς, γιατί δεν υπήρχαν πέντε παιδάκια να βαφτίσει ο καθένας. Όλη η ομάδα βαφτίσαμε τα τέσσερα παιδάκια. Βάφτιση λοιπόν στην Ουγκάντα. Δεν ξέρω το συνέστημα ποιο θα μπορούσε να είναι εκείνη τη στιγμή. Είναι μοναδικό. Μοναδικό. Πέρα από το ταξίδι που κάναμε, με τα αγαθά που προσφέραμε, και αυτό ήταν κάτι που μας ένωσε ακόμα περισσότερο με τη χώρα. Θέλετε να επιστρέψετε, κύριε Κολυμπιανάκη, γιατί έχω βάλει επίτηδες στον τίτλο αυτό, εκεί που άφησαν την καρδιά τους, ενώ σε εσάς, με αφορμή φυσικά και το βίντεο και το μοντάζ που έχει γίνει στο βίντεο. Θα ήθελα πάρα πολύ επιστρέψω και να προσφέρουμε στη μάμα, τη μαγείρισα, η οποία ήταν και μαθήτρια εκεί πέρα στο σχολείο, και ξαναγύρισε για να βοηθήσει την κατάσταση και έγινε μαγείρισα του σχολείου. Μας ζήτησε μία αίθουσα για να μπορούν να τρώνε όλα τα παιδιά μαζί, σαν οικογένεια. Είναι λέει οικογένεια, αλλά θέλουν μία αίθουσα να τρώνε. Γιατί τώρα είναι ψιλοχήμια κατάσταση. Κάτω από δέντρα τρώνε, στα χώματα μέσα, έστω και το λίγο αυτό που φαγητό που έχουν.
και δεν ξέρουν και ποια παιδάκια έχουν φάει. Τα μικρά μπορεί να μην πάνε να περάσουν, να φάνε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν έχουν εικόνα ποιο έχει φάει και ποιο όχι. Ναι. Αν έχουν μία αίθουσα, η οποία δεν είναι τεράστιο ποσό, 15.000 φτιάχνει όλη την αίθουσα τα πάντα. Mm-hmm. Δεν είναι τεράστιο ποσό. Και για να είναι πιο σωστά όλα τα πράγματα. Mm-hmm. Άρα να φανταστώ, κύριε Σφάκη, ότι έχει μπει ήδη ο επόμενος στόχος. Έχετε μπει ήδη στην διαδικασία της προετοιμασίας ή ενδεχομένως και της εξέβρεσης. Δεν έχουμε μπει ακόμα. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα. Αλλά... Είναι πολλοί που θέλουν να βοηθήσουν. Είναι πολλοί. Είναι. Αλλά πολλοί το λένε και μετά δεν προχωράει το θέμα. Θα ήθελα χορηγούς. Γιατί όχι. Κάποιος χορηγός να πει θέλω να δώσω χρήματα να βοηθήσουμε. Mm-hmm. Μακάρι να γίνει κάτι αυτό. Γιατί τώρα με τα 2 ευρώ και τέτοιο, ναι, μεν θα μαζευτεί ένα ποσό, αλλά πολύ δύσκολα. Και όλοι έχουμε τις δουλειές μας, προσπαθούμε όσο μπορούμε. Έχουμε όλη την καλή διάθεση να πάμε εκεί να το κάνουμε. Mm-hmm. Όποιος μπορεί να βοηθήσει. Άρα θα ξεκινήσει η προσπάθεια για να επιστρέψετε κάποια εκεί. Στιγμή, κάποια στιγμή θα ξαναπάμε. Mm-hmm. Έχουμε αφήσει όντως την καρδιά μας. Έχετε αφήσει τις καρδιές σας. Θέλουμε να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Mm-hmm. Να δούμε ξανά τα παιδιά. Ναι, νομίζω ότι είναι σχέσεις και δεσμοί ζωής αυτοί και πώς να μην είναι άλλωστε είναι τόσο σημαντικές αυτές οι στιγμές. Τι σας είπαν, κύριε Σφάκη, οι δικοί σας όταν ανακοινώσατε έτσι, το περιβάλλον σας ότι θα πάτε στην Ουγκάντα να βοηθήσετε αυτά τα παιδιά? Εντάξει, οι δικοί μου γενικότερα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ειδικότερα η μητέρα μου το είδε πάρα πολύ θετικά και mm-hmm. παρότι ήταν μια πολύ άγνωστη χώρα για αυτήν στην Αφρική. Έχει συνηθίσει να φεύγω να ταξιδεύω, γιατί γενικότερα στη ζωή μου ταξιδεύω πολύ. Αλλά γνωρίζοντας ότι είναι κάτι φιλανθρωπικό, αμέσως μου έδωσε την κατάθεση, όπως και ο πατέρας μου ασφαλώς. Γιατί γενικότερα το έχω πάρει πάρα πολύ από την οικογένεια μου αυτό, ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον συνάνθρωπο. Κύριε Παντερή, αν κρίνω το ρολόι σας, νομίζω ότι αγαπάτε και εσείς τα ταξίδια και ότι ήταν ένας προορισμός που θα μπορούσατε να πάτε λοιπόν, και να προσφέρετε χωρίς να εκπλήξετε κάποιον. Η Ουγκάντα δεν ήταν από τους προορισμούς που ήταν στο πρόγραμμά μας. Mm-hmm. Ήρθε, σε όλους υπήρχε στο μυαλό κάποια στιγμή να κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι προσφοράς και ήρθε η αφορμή από το ταξίδι του Γιάννη στην Τανζανία, οπότε ήρθε και κούμποσε που λέμε και έγινε αυτό το ταξίδι. Ναι, γενικά ταξιδεύουμε, αλλά αυτό ήταν ένα ξεχωριστό κομμάτι από τα mm-hmm. ταξίδια μας. Είδαμε και το κομμάτι της χώρας. Αλλά πρώτα ήταν η προσφορά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για τις δυνατές εικόνες που είδαμε και μέσα από το βίντεο αλλά και μέσα από τις δικές σας τις περιγραφές, έτσι όπως το αισθανθήκαμε. Και ένα τεράστιο μπράβο σε όλους σας, σε όλη την ομάδα και στους 5. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας βοήθησε με τα χρήματά του. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα κάνουμε κάτι. Σημαντικό και έχει σημασία.